Καλημέρα, καπετάν Αναστάση. Καλημέρα. Όλα σαν αυτά και αδάζω μπουρλούδικα, ρε. Όπα, πρίμα. Πίσω, ρε. Εκεί. Πρόσω τώρα. Έλα, πάρ' το καλά. Μπροστά. Μπροστά, κυράδα. Άγκυρα. Ναι. Για πού το βάλες? Ήρθαμε να δουλέψουμε για σένα, καπετάν Αναστάση. Στο ψάρεμα. Εσύ. Ούτε νιτσαράδα δεν έχεις, ρε κακομοίρη. Άμα βγούμε σαν νυχτά και πιάσει βροχή, θα κλαις. Γιατί να κλαίω, καπετάνιο? Τέλος πάντων, να σου πω τώρα. Μα φερμάρεις, ξέρεις. Πώς μου μιλάς έτσι, καπετάν Αναστάση? Ρε, τη φύγει στην παρούμα. Σε παρακαλώ, καπετάν Αναστάση, μαμά μου δεν μου. Το ρεγουλάρι στο πούσου, λαγόρι μου. Πάμε να φύγουμε. Του, κάτσε τώρα, περίμενε. Μπλέξαμε. Άντε, άμα είναι να γαντάρωμε. Να μπούμε μέσα, να πατσάρουμε. Και άμα πιάσουμε και λιμάνι, άμα ριβάρουμε δηλαδή, ναι, θα πάρεις και το ρεπόρτο, κατάλαβες? Όχι. Ούτε εγώ, δεν πειράζει, έλα πάμε τα. Καπετάν Αναστάση, πάντως πάρα πολύ μεγάλο το πλοίο σου, ε. Δεν είναι αυτό, ρε Σπυρτό. Τι? Αυτό εκεί είναι. Παραδέχεσαι. Καλούμε και αυτό, καπετάν Αναστάση. Εμείς όμως έχουμε ένα άλλο σκαφάκι, λίγο καλύτερο από αυτό. Έχει και 250 μηχανές. Ποιανού είστε, ρε? Του Τσιμιτσένιου κιός. Τσιμιτσένιου. Επιστροφή στο σήμερα λοιπόν πάνω στην Εύα, παρέα με τον καπετάν Αναστάση Κολοβό, ανοιχτά της Ζακύνθου. Η μέρα μας ξεκίνησε με πολύ χιούμορ και καλή διάθεση. Πάμε λοιπόν να πιάσουμε το ψάρι που θέλουμε. Βρισκόμαστε ανοιχτά τη Ζακύνθου. Είμαστε εδώ πέρα με τον Κολοβό, τον Αναστάση, ο οποίος τα καταφέρνει μια χαρά μέχρι στιγμής. Δεν έχει ψάρι, αλλά έχει πάρει το κολάι. Ο δάσκαλος, ο Κώστας, του έχει μάθει τα κολπάκια. Πώς νιώθεις, αγόρι μου? Κοίταξε να δεις, σε καλό δρόμο είμαστε. Υπάρχουν δηλαδή κάποιες παρενοχλήσεις, αλλά φως ακόμα δεν έχω. Θέλω να πατώσει και να νιώθεις το βυθό. Δηλαδή να έχεις επαφή, να είναι τεντωμένο το νήμα και το παράμαλο. Μάλιστα. Με το βαρύδι, να νιώθεις ότι είσαι στον πάτο. Ακίνητο. Είναι. Το παράμαλο είναι το τελευταίο κομμάτι που είναι νήμα. Ναι. Βλέπεις αυτό. Ναι. Και μπροστά είναι το παράμαλο που είναι ψιλοαόρατο, δεν πολύ φαίνεται. Okay. Για να μπορούμε να πιάνουμε τα ψαράκια, να χτυπάνε, να τσιμπάνε, χωρίς να βλέπουν και να τρομάζουν. Εντάξει. Καταλαβαίνεις. Λοιπόν. Εγώ λοιπόν δεν θα ψαρέψω κάτω από τη βάρκα όπως κάνουν τα παιδιά. Θα ψαρέψω όπως πάντα μακριά από τα παιδιά. Γιατί τον παίρνουμε μαζί, γιατί δεν πάει μόνο στο δίπλα μια βαρκούλα τελειώνουμε. Δηλαδή. Καλά, δεν το έχω και δύσκολο, να ξέρετε. Νιώθω και κολυμπώντας μπορεί να πάει. Κωστάκι. Εγώ ψάχνω άλλα ψάρια, διαφορετικά από εσάς. Εσείς ψάχνετε ψάρια που τρώνε, εγώ ψάχνω ψάρια που κυνηγάνε. Παλιός είναι αλλιώς. Ή τα δικά μας δεν κυνηγάνε, δηλαδή. Έλα. Τι έγινε τα δικά μας, την ουρά πίσω. Άστο, εντάξει. Έτσι και πιάσει το εστιοφόρο, σου δίνω 50 ευρώ. Θα το πιάσει και αυτό. Δεν μπορεί να το χέρι σου κάνεις έτσι, Κώστα. Όχι. Γιατί όχι? Έχω συνηθίσει. Α σου πω, δηλαδή, δεν υπάρχει άνθρωπος που να κάνει αυτή τη δουλειά. Για να ψαρεύει για σένα. Θα κάνει αυτή την κίνηση, ρε παιδί μου εδώ. Τι είναι, θέλω να σου κάνω να βοηθώ τώρα. Τι είναι αυτό? Έλα, ρε φίλε. Δύο χάνους, double strike. Μαζί. Γιατί, δεν είναι κακό, ρε παιδιά. Αυτό είναι το θέμα. Δηλαδή, όταν έχεις αίσθηση με το βυθό, ο ψαράς αυτό είναι. Κατάλαβε δηλαδή ο άνθρωπος κατευθείαν ότι ψάρει πάνω. Όταν το βγάλε έξω. Πρώτο τηγάνισε και μετά κατάλαβε το τσίπημα. Τώρα τι κάνω? Πρέπει να απελευθερώσουμε γρήγορα για να μην υπάρχει κανένα θέμα. Ελευθερώσαμε δύο χάνους και αλλάζουμε σημείο. Έχει καλό καιρό. Παρ' όλα αυτά, έχει ένα κύμα που να νουρίζει πολύ τον Αναστάση. Οι ναυτικοί το λένε swell. Λες Αναστάση, εγώ όλη μου τη ζωή, 5 χρονών, πήγαινα με τον πατέρα μου για ψάρεμα. Μακάρι της τώρα, δεν είναι στη ζωή. Και έκανα συνέχεια καθετή. Οπότε η καθετή η δικιά μου είναι πάρα πολύ εξελιγμένη. Ο Κώστας, ας πούμε, κάνει όλα αυτά με τους πλάνους, με το tie rubber, τεχνικές που θα δεις και μετά. Εγώ καθετή. Εν τω μεταξύ γελάω γιατί θα ήθελα κάποια συγκρίφη να κάνουμε μια εκπομπή και να λες ιστορίες μόνο για τον πατέρα σου. Γιατί έχουν απίστευτο χιούμορ και απίστευτη πλάκα. Απλά πολλές θα έπρεπε να είναι μετά τις 12 το επεισόδιο. Ο τύπος ήταν παιδιά, ήταν ρόλος. Δηλαδή πρέπει, θα ήθελα πολύ κρίμα που έφυγε από τη σύγκριση. Θα το γούσταρες πολύ εσύ. Στάνταρ. Είμαι σίγουρος δηλαδή από τις περιγραφές και τις ιστορίες. Για να δούμε τώρα, πιάσει το ψαράκι. Αν τη συμπίστω, έχω πιάσει. Και γιατί τσαποκαλεύτηκες και πεις ότι θα πιάσω ψάρι σίγουρα? Τι ήταν αυτό δηλαδή που σου έδωσε? Το νιώσα. Α, ναι. Το πιάσα. Ρε, είναι αχάριστα σου λέω. Τρώνε και φεύγουν. Το πιάσα σου λέω, ρε. Ναι. Σου είπα. Είμαι εξπέρ στην καθετή. Για να δούμε τι βγάλαμε τώρα. Α, το ήρθε. Έλα. Ορίστε.
Αυτός είναι ένας μικρός Χάνος. Okay. Πες του γεια. Γεια σου, Χανάκη. Έφυγε. Γιαννάρα. Έλα. Τελικά αρχίζω και τη βρίσκω, ε. Σ' αρέσει, ε. Πολύ. Ας σε παίρνουμε συχνά τότε. Ναι, γιατί ρε, φιλικούλη είναι. Το καναπεδάκι σου εδώ. Εντάξει, άμα γύρναγε και αυτό μόνο του θα ήταν τέλειο. Ποιο? Αυτό το μόνο. Φορά ηλεκτρικό η παραγωγή, κύριε Τσέλη. Υπάρχει ηλεκτρικό. Πλάκα κάνει. Ναι. Δεν θα το φέρουμε, αλλά υπάρχει. Και πόσο αργόσχολο πρέπει να είσαι, ρε φίλε. Ναι, αυτό χάνεται λίγο η μαγεία με το ηλεκτρικό, να είμαστε ειλικρινεί. Εντάξει, δεν κουράζεσαι. Πατάς ένα κουμπί και στο φέρνει. Είναι καλό για τα πολύ βαθιά νερά που έτσι πραγματικά εκεί κουράζεσαι, για πάνω από 100 μέτρα. Έριξα σιλικόνη, δεν έκανα τίποτα. Και θα ρίξω τώρα με το tie rubber. Μην μα απειλεί, Γιάννη Τσιμιτσελή. Μετά θα σε πάω βολτούλα. Οπα. Εκεί πέρα που γεννιούνται τα καρετάκια. Άντε, ρε. Ναι, ναι, ναι. Πάρκο, τι είναι. Ναι, εδώ πάρκο, ναι. 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 Είναι, θα είναι τέλεια. Κι άμα δεν δε βγάλω ψάρι, πάλι θα με πας. Ναι, μωρό, τι να σε κάνω, είσαι φίλος. Αγόρι μου. Είσαι φίλος. Αλλά θα βγάλει ψάρι. Ή θα βγάλει ο Κώστας ψάρι. Ή θα βγάλω εγώ ψάρι. Ένα ψάρι θα βγει τέλος πάντων. Όσο οι άλλοι κάνουν καθετή, εγώ κάνω spinning. Μπας και πιάσω κάποιο ψάρι έτσι πιο μεγάλο, θα λέγα. Δεν θέλω χάνες. Θέλω μαγιάτικα. Σήμερα δεν πάμε πάρα πολύ καλά. Έχω αλλάξει τεχνική τώρα βέβαια. Θα κάνω spinning. Δεν πτώμεθα. Όπα! Για να δούμε τώρα. Πολύ παλιά τεχνική. Την έχει δημιουργήσει ο Κώστας. Φαντάζεσαι, Κώστα, να ζούσαμε πριν από 60 χρόνια που είχε πάρα πολλά ψάρια θάλασσα. Όπα, αυτό θα ήταν με τον σημερινό εξοπλισμό. Δεν έχουμε τον εξοπλισμό που έχουμε τώρα. Με τόσο εξελιγμένο εξοπλισμό, τι θα μπορούσε να γίνει. Βέβαια, δεν θα ήταν και τόσο καλό γιατί θα υπήρχε κατάχρηση μεγάλη. Εκτός αυτού, θα ήταν λίγο βαρετό, ναι, να πιάνει συνέχεια ψάρια. Ναι, και θα τόσο εύκολα, ναι, ισχύει. Ίσως και γι' αυτό τώρα δυσκολεύουν συνέχεια τα πράγματα και υπάρχει ένα κίνητρο στο να βελτιωθείς πολύ ώστε να πιάσεις κάποια έτσι, ψάρια με κριτήρια τέλος πάντων. Ναι. Και όχι απαραίτητα μεγάλα, απλά να μπορείς να πιάνεις. Αλλά και αυτό είναι το ωραίο. Να είναι δύσκολα. Ναι, να έχει ένα βαθμό δυσκολίας. Βέβαια, εμείς δεν θέλουμε να ξεκλήρωσουμε όλη θάλασσα. Ένα ψαράκι θέλουμε, δεν θέλουμε παραπάνω. Αναστάση, μην κουράζεσαι, ρε. Άραξε μέσα, ξάπλωσε κι άλλο. Άσε μας εμάς να βγάλουμε τα κάστανα τη φωτιά. Σιγά πήγα, κοιμήθηκα 10 λεπτά και το κάνει θέμα. 10 λεπτά. Κουράστηκα. Δεν θυμάμαι τι μήνας είναι. Κουράστηκα από το ψάρεμα, εντάξει. Γιατί κάνεις έτσι τώρα, τι έπαθες. Θα σου φέρω την ποταπασά μου, κάτι θες. Να σου δωλώσω καραβιδούλα, τι να κάνω. Ο καλεσμένος μας ξεκουράστηκε, γέμισε μπαταρίες και τώρα είναι έτοιμος να πιάσει το μεγάλο ψάρι. Είμαστε πραγματικά σε ένα απίστευτο μέρος, το οποίο κάνει πολύ μεγάλες και απότομες αλλαγές στο βάθος, με βράχους, μεγάλους, ρηχά βαθιά. Από τα 60 μέτρα ανεβήκαμε στα 20. Όλα τα είδη μπορεί να φιλοξενεί αυτός ο τόπος. Είδαμε κάποια φρόψαρα, ένα μαγιάτικο και ένα λούτσο, αλλά δεν τρώνε, ίσως επειδή έχει ζέστη πολύ. Γιατί δεν τρώνε, Κώστα? Έχει φασαρία και όλες από τους τουρίστες. Και δεν μπορώ να πω ότι είναι και καλύτερη συνθήκη. Ναι, αλλά εμείς είμαστε εδώ Έλληνες, ντόπιοι, ρε παιδί μου. Να φύγουνε. Να φύγετε, να πάτε αλλού. Το τοπίο, παιδιά, είναι ψυχοθεραπεία. Δεν είναι για να πιάνεις ψάρια, είναι για να χαζεύεις. Κοιτάξτε, είμαστε ανάμεσα στα βουνά. Αυτό κάνω, τόση ώρα χαζεύω, κάνω τίποτα άλλο. Ζωγραφική. Εντάξει, φίλε, είναι μαγεία. Εντάξει, δεν παλεύετε. Speechless. Κοίτα, σπηλιές μικρές που έχει παντού. Εντάξει, είναι και το χρώμα του νερού, ρε παιδί μου. Είναι απίστευτο. Απίστευτο. Και βάλε με το μυαλό σου πόσα νησιά έχει αυτή η χώρα, ρε φίλε. Πόσα νησιά, ανεξάντλητα. Έχω την εντύπωση ότι άμα θες σε όλη τη ζωή να πας σε όλα, δεν θα προλάβεις. Ναι, ναι, δεν θα προλάβεις. Και να τα γυρίσεις με άνθρωπο. Ναι, να τα γυρίσεις, ναι. Τι, να πάμε μια ξερογκαζιά, φτάνουμε εκεί πέρα, γεια, ήρθαμε, πάμε το επόμενο. Φαντάσου, ένα νησί σαν τη Ζάκηδο, πόσες τέτοιες ομορφίες έχει και πόσες μέρες θες να τις γυρίσεις. Τίποτα. Εγώ νομίζω ότι πρέπει να κάνουμε την εκπομπή του μήνα. Δηλαδή, ένα μήνα ο καλεσμένος. Γελάς. Άμα σε πάω στη Μήλο, είναι πιο μικρή. Θα περάσουν οι μέρες. Και μετά πριν και μετά. Τι βγάλαμε. Λούτσος. Είχα μια στοχή από συναγρίδα. Αλληλούια. Αλλά ήρθε ένας μεγάλος λούτσος και το άρπαξε. Μα είναι δυνατόν. Έλα, ντε. Μπράβο. Αναστάση, έχεις δει λούτσο? Λούτσο. Δεν σου μιλάει καθόλου όμορφα. Ο κύριος Λούτσος. Πώς σου φαίνεται?
Οι γραμμές οι ωραίες, το ροζ που κάνει μόβ, βλέπεις. Μούτσος. Είναι αεροδυναμικό το σχήμα. Είναι γενικά σε αναστάσεις σαν ψάρι παρεξηγημένο, αλλά πολύ νόστιμο. Έχει γίνει αντικείμενο μεγάλης κλέβης, έτσι. Κλέβης και, ναι. Εκεί, αξιοπρεπέστας, ωραίο. Γιατί. Και θαυμάζουμε, όχι, είναι πάρα πολύ ωραίο ψάρι. Ναι, 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 ναι. Δυναμικό, τα δοντάκια του, τα τέτοια του. Okay. Και εκεί που ήμασταν όλοι απογοητευμένοι, πιάσαμε ίσως το μεγαλύτερο ψάρι που έχει βγει μέχρι τώρα στην εκπομπή. Αυτό είναι μεγάλο ψάρι, παιδιά. Αυτό είναι μεγάλο. Αναστάση, έλα. Μάζεμε και φέρνει από εκεί γρήγορα. Έλα, αγοράκι μου. Έλα εδώ. Μπράβο, ρε Μούτσε. Παίρνει, ξεπηλίγεται. Όπου παιδιά είναι πολύ μεγάλο. Νούμερο, τον είπε μου. Ο ένα δεν το ξέρει, ένα πιο πέρα. Το πατάω και τον ήλιο, μηχάνη. Ε? Το κουκκίνι καπετάνιο. Ό,τι του πήραμε, μας πήρε πόσα. Παιδιά, είναι πολύ μεγάλο ψάρι. Δεν έχουμε αποφασίσει ακόμα, θα είναι στην αγρία, θα είναι μαγιάτικο. Υπάρχει μια διχογνωμία. Φαίνεται γιατί, το μαγιάτικο είναι λίγο πιο βία στις σπάσματα. Μάλλον στην αγρία μεγάλη. Το μαγιάτικο δηλώνει ότι είναι τραμπούκος. Είναι μεγάλο μαγιάτικο, παιδιά, κοιτάξτε πόσο μεγάλο ψάρι είναι. Αυτό είναι πολύ σημαντική επιτυχία, να ξέρετε. Είναι ψάρι αλληλής τεχνικής τόσο μεγάλο μαγιάτικο. Συγχαρητήρια, μπράβο! Έλα, Ραμάδα! Φύση! 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 Κοίτα. Είναι τέλειο. Είναι φοβερό. Είναι φοβερό το ότι βγήκε με spinning, παιδιά. Είναι φοβερό, πραγματικά. Είναι πολύ μεγάλο, ε. Είναι άλλη τεχνική από το ψάρι και είδε από του τυχερού. Τυχερού. Είδε πώ τραβούσε με τα φρένα. Ναι, ναι, ναι. Αυτό θέλει διαχείριση. Σωστή. Τέλεια. Δεν βιαζόμαστε ποτέ με τόσο μεγάλα ψάρια. Είσαι ένα ροκλίν το στόμα, θέλει να με φιλήσει. Ναι, ναι, φυλάκι θέλω να σου φιλάκι. Είσαι τυχερό. Δώσε το παγάρι και πάμε. Μπράβο. Και που σε είπα, Μούτσο, καλά έκανε. Ακού Μούτσο. Όχι, ρε παιδιά. Ο Κώστας έπιασε ένα πανέμορφο ζακινθινό μαγιάτικο. Σταθήκαμε τυχεροί. Ώρα σιγά σιγά να πατήσουμε τη στεριά της Ζακύνθου. Όταν σκέφτομαι τη Ζακύνθο, μου έρχεται στο μυαλό μία λέξη. Ή μάλλον δύο. Καρέτα καρέτα. Πάμε λοιπόν να μάθουμε για αυτά τα γνωστά χελωνάκια. Αυτός είναι ο άνθρωπος. Φαίνεται. Γεια σας. Καλώς ήρθατε. Γιάννης, Αναστάσης. Αναστάσης. Ο Λογάν. Λογάν. Από πού είναι το Λογάν? France. Λογάν. France. Από Γαλλία. Από Γαλλία. Ποια περιοχή? Από τον νότο της Γαλλία. Από τον νότο της Γαλλίας. Μασαλία. Α, τι ωραία, Μασαλία. Ναι. Ωραία ομάδα. Καλή ομάδα, Μασαλία. Μπαλάρα. Ήρθαμε εδώ πέρα για να μάθουμε τα πάντα για αυτή την παραλία που έχετε εδώ, για την προστασία της Χελώνας. Τι κάνετε εσείς, για ποιο λόγο βρίσκεστε εδώ. Θέλω να μας τα εξηγήσετε όλα, αφού πρώτα μας τα δείξετε όλα. Θα σας τα δείξουμε τώρα. Πάμε να δούμε αυτή την παραλία Οτοκίας που λέγεται Γέρακας. Οτοκίας Γέρακας. Ακολουθούμε τον λογό. Οι θαλάσσιες χελώνες καρέτα-καρέτα είναι ερπετά, με μήκος που φτάνει περίπου στο ένα μέτρο, και παρότι αναπνέουν με πνεύμονες, περνούν το σύνολο σχεδόν της ζωής τους στη θάλασσα, όπου τρέφονται με μέδουσες, μαλάκια και άλλα σπόνδυλα. Στην αρχή της άνοιξης, μεταναστεύουν κυρίως από την κεντρική Μεσόγειο όπου ξεχειμονιάζουν, στον κόλπο Λαγανά για ζευγάρωμα. Ενώ οι φωλιές δημιουργούνται από τα μέσα Μαΐου μέχρι και τα τέλη Αυγούστου. Πόσες φωλιές έχετε κάτω τώρα? Τώρα έχουμε φτάσει στις 90 φωλιές. 90 και πόσα αυγά θέλω να σε έχει κάθε φωλιά μέσα? 100 με 120, που σημαίνει ότι ήδη... Από μία χελώνα είναι αυτά τα 120? Ναι. Αυτό μια σημαίνει ότι χελώνα. Ήδη μιλάμε για 10.000 χελωνάκια. Πόσες ώρες γεννάει η χελώνα? Είναι ολόκληρη διαδικασία. Βγαίνει, ψάνει, της αρέσει το μερός. Okay. Α, σκάψει. Σκάβει. Δεν της αρέσει, θα γυρίσει στη θάλασσα. Τώρα μπορεί να πάρει μία ώρα, μία μισή ώρα, δύο ώρες. Α, εντάξει, σχετικά γρήγορα το πάει, γιατί 120 αυγά δηλαδή, δεν ξέρω. Η κοτούλα, η καημένη δηλαδή, 120 αυγά θα τα κάνει σε 5 μήνες. Ευτυχώς δεν, ξέρετε, με αυτά τα ζώα που είναι άγρια ζώα, όλα τα ζώα αυτά είναι άγρια, εντάξει. Έχουν μάθει, επειδή υπάρχουν πολλοί θύρευτες, φυσικοί θύρευτες, έχουν μάθει να τα κάνουν ό,τι γίνεται, να το κάνουν γρήγορα. Ναι. Αλλά αυτό που είναι σπουδαίο δεν είναι μόνο αυτό, είναι ότι όταν φεύγει, δεν κάνει μόνο να καλύψει τα αυγά. Κάνει μια ψευδό
επικάλυψη προκειμένου ένα καμουφλάζει το οποίο να παραπλανήσει το δυνητικό θύρεστη. Ποια εποχή γεννάνε τα αυγά τους και ποια εποχή γίνεται η εκόλαψη και φεύγουν προς τώρα τα μέσα. Είμαστε καθαρά στην εποχή που είναι ο τοκία. Φαντάζομαι τότε κλείνει εντελώς η παραλία για να φύγουν τα χελωνάκια, όχι? Όχι, γιατί... Περπατάνε ανάμεσα από τον κόσμο. Να σας εξηγήσω λίγο αυτό, είναι θέμα λίγο προγραμματισμού και σχεδιασμού. Είναι πολύ απλό. Γιατί όμως εγκρεμάζει αυτό? Δεν σας αρέσει, δεν μου αρέσει να βλέπω κόσμο δίπλα από φωλιά. Δεν μου αρέσει. Πώς θα μάθει ένα παιδάκι όμως μεγαλώντας να το δει κιόλας? Εφόσον υπάρχει οτοκία και υπάρχει και γέννηση, μπορούν κάλλιστα να γίνει, να θεσπιστεί ένα δεκαήμερο, δεκαπενθήμερο, που να έρχονται εκδρομές και να βλέπουν τα γέννηση. Το ωραίο της υπόθεσης είναι ότι όλα αυτά που περιγράφω, η εκόλαψη, η οτοκία, γίνονται όταν δεν είναι ο άνθρωπος. Γιατί είναι κλειστές οι παραλίες βασινόμου. Μπορεί να γεννηθούν όλη τη μέρα. Δηλαδή... Δεν γίνεται την ημέρα, μόνο νύχτα. Μόνο όλα γίνονται νύχτα. Όλα νύχτα. Άρα σημαίνει ότι μπορούμε να το κάνουμε. Γι' αυτό λέγανε για τα φώτα, ότι επηρεάζουν τον προσανατολισμό. Δεν υπάρχει αλληλοκάλυψη στην διαδικασία αναπαραγωγής στις παραλίες. Και αυτό είναι φανταστικό. Αλλά σημαίνει όμως ολόκληρη προστασία από πίσω. Αν έχουμε φώτα, όντως, αν έχουμε ένα μπαρ γύρω από τις φωλιές, προφανές είναι ότι θα υπάρχει όχληση και θα υπάρχει ένα θέμα, θα φοβηθεί η χελώνα. Ένα άλλο παράδειγμα. Εδώ και 20-25 χρόνια οι πτήσεις νυχτερινές στη Ζάκυνθο απαγορεύονται. Γιατί? Ξέρετε, για ακριβώς αυτό το λόγο. Γιατί το αεροδρόμιο βρίσκεται ακριβώς στην ευθεία του Καλαμακίου, που είναι ακριβώς που είναι παραλία στο τοκία. Σημαίνει, για φανταστείτε τώρα τη νύχτα, βγαίνει μια χελώνα και ξαφνικά έχει ένα Boeing που περνάει πάνω από αυτή. Καταλαβαίνετε τώρα πόσο τρομακτικό μπορεί να είναι αυτό, συν τα φώτα. Από αυτά τα 1000 χελωνάκια που είπατε ότι γεννιούνται και επιστρέφει μόνο το ένα, τα άλλα 999. Τι παθαίνουμε ακριβώς? Ποιοι είναι οι κίνδυνοι δηλαδή? Είναι πάρα πολύ κίνδυνοι η κατάσταση. Και τώρα, επειδή μας βλέπει και ο κόσμος, τι μπορεί να κάνει ο κόσμος αν θέλει για να προστατέψει τα χελωνάκια αυτά? Δεν έχει να κάνει με τον άνθρωπο να μιλήσει αυτό. Ακριβώς, είναι η σχέση, είναι πολύ, πολύ σύντομη. Γιατί κατά τύχη κάποιες φορές μπορεί να συμβεί ότι είμαστε στην παραλία, πολύ σπάνια συμβαίνει αυτό, βγαίνουν τα χελωνάκια ενώ είμαστε πάνω στην πετσέτα μας. Και τότε είναι έκπληξη. Και τότε όμως εκεί πρέπει να ξέρει ο κόσμος να μην ακουμπήσει τα χελωνάκια, να μην τα πάρει στα χέρια του, να μην τα πάει στη θάλασσα, να μην παρεμβεί σε αυτή τη διαδικασία. Να μην τα βοηθήσει δηλαδή να πάνε. Σε καμιά περίπτωση. Γιατί είναι ακριβώς η διαδρομή, υπολογίζεται. Θεωρούμε, οι επιστήμονες θεωρούν ότι η διαδρομή αυτή από την αρχή, δηλαδή τη φωλιά έως τη θάλασσα, είναι η διαδρομή που γράφουν στο μυαλό τους ακριβώς που θα πρέπει να επιστρέψουν 20 με 20 πέντε χρόνια μετά το GPS του. Είπατε καλοκαιρινούς μήνες γίνεται οτοκία, τότε γεννιούνται, όλο τον υπόλοιπο χρόνο τι κάνουμε? Εμείς δεν τελειώσαμε με το καλοκαίρι, γιατί οι εκολάψεις πάνε ως τέλος Οκτωβρίου. Άρα σημαίνει από τη στιγμή που αρχίζουν η αναπαραγωγή οι χελώνες, που αρχίζει τον Απρίλιο έως τον Οκτώβριο, έχουμε πλήρη απασχόληση ως προς αυτό. Μάλιστα. Μετά είναι το φυσικό περιβάλλον. Εδώ είναι εθνικό θαλάσσιο πάρκο. Τι σημαίνει? Υπάρχουν δραστηριότητες που απαγορεύουν. Η ερασιτεχνική αλία, ένα παράδειγμα, απαγορεύεται. Ναι. Άρα σημαίνει ότι... Επιτρέπεται η επαγγελματική αλία? Παράκια μόνο. Εμείς που στην εκπομπή πηγαίνουμε για να πιάσουμε ένα ψάρι για να το φάμε, είμαστε νόμιμοι, είμαστε καλά. Δεν πειράζουμε το οικοσύστημα εμείς. Εμείς πιάνουμε ένα ψάρι και απελευθερώνουμε όλα τα υπόλοιπα. Όλα πειράζονται συλλογικά, αυτό είναι το θέμα. Ναι. Είναι ότι εδώ, αν λήφθηκε αυτή η απόφαση να απαγορευτεί η ερασιτεχνική αλία, έχει σχέση με τον αριθμό ατόμων που πραγματικά είναι η εποχή μας. Έχουμε ελεύθερο χρόνο πάρα πολύ και έχουμε και τα μέσα να αγοράσουμε τον εξοπλισμό. Το γνωρίζετε ότι μπορείτε να βρείτε στην αγορά όλο τον εξοπλισμό του επαγγελματία και πράγματι να έχετε μια επίδραση που θα είναι σε συλλογικά, στο σύνολο. Από όλες τις μελέτες που έχουν γίνει δείχνουν ότι η ερασιτεχνική αλία σε ένα μέρος
είναι ακριβώς στο ίδιο επίπεδο με την παράκια αλία. Δηλαδή η αλίευση έχει το ίδιο επίπεδο. Εγώ διαφωνώ σε αυτό. Και όμως εγώ διαφωνώ σε αυτό. Έχουν γίνει πολλές μελέτες σε αυτό. Δεν σας τα έλεγα αυτό. Ένας ερασιτέχνης ψαράς θα πάει να ψαρέψει. Αν έχει μυαλό στο κεφάλι του και προσέχει αφενός να μην μολύνει, αφετέρου να μην έχει την ταχύτητα την τρελή για να χτυπάει τη χελονάκια και μετά αυτό το ψάρι που πιάνει να του αρκεί και να μην τον πιάνει πλέον ξαφνικά και απληστία και να θέλει να πάρει όλο το βυθό, τότε ναι, συμφωνώ. Αυτές οι πολλές προϋποθέσεις. Αλλά είναι, το θέμα είναι καθαρά προσωπικό θέμα του καθενός κατά πόσο θα τηρήσει αυτά τα μέτρα. Ατομική ευθύνη πάλι. Και είναι και συλλογικό. Πάλι, ναι. Και είναι συλλογικό. Δηλαδή, ένας να το κάνει, όντως δεν έχει ζημιά, δεν προκαλεί ζημιά. Mm-hmm. 10.000 όμως. Προκαλούμε. Στο ίδιο μέρος. Και παιδεία, έχουμε πάλι σε αυτό το εσύ θέμα. Εσύ για σένα μιλάς, εγώ τη φωτίζω τη θάλασσα. Λοιπόν, θέλω να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ. Και εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ. Μας είπατε πάρα πολύ ωραία πράγματα και χαίρομαι που θα τα μάθει και ο κόσμος. Ευχαριστώ και χάρηκα που σας γνώρισα. Και θα τα ξαναπούμε. Να μας ξαναρθείτε πράγματι. Εσείς θα μείνετε εδώ. Ελλάδα πια, πάει η Γαλλία, δεν υπάρχει μας πια. Εδώ είμαστε, ναι. Ωραία, άρα εντάξει. Άρα σε 25 χρόνια θα ξανάρθουμε. Καλά, εσύ είσαι μεγάλο και δεν ξέρω αν θα είσαι εδώ. Τέλος πάντων. Πήγαμε, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ και εγώ. Ωραία βόλτα, ε. Ποια βόλτα, ρε Γιάννα, και αυτό είναι τεστ σκοπός. Ναι, αλλά το πέρασες, φίλε. Κάτσε να δούμε. Ναι, να σου πω από εδώ, από εδώ. Έλα, φτάνουμε, προχώρα. Έλα, ρε Γιάννακο. Έλα, προχώρα. Κουράστηκε. Νέο παλικάρι. Σαν τα κρύα, τα νερά. Έλα εδώ. Ναι. Έλα. Έλα. Λοιπόν, ωραία. Εντάξει. Έτοιμος. Ναι. Άνοιξε τα ματάκια. Ρε Γιάννη, με βάλες να ανέβω 600 σκαλοπάτια για να δω μια εκκλησία. Όχι ρε φίλε, από εδώ έλα. Κοίτα εδώ. Οχ. Ε. Ωρε μάγκα. Φοβερό. Αυτό μάλιστα. Χάλαλη, το τεστ σκοπόσεως. Ωραία. Μαγεία. Ωραία, αυτή είναι ωραία. Η Ζάκυνθος ή το Τζάντε ή το Φιόρο του Λεβάντε κατά τους Βενετσιάνους είναι το 11ο σε έκταση νησί στην Ελλάδα, με πληθυσμό πάνω από 40.000 κατοίκους. Είναι αγαπημένος τουριστικός προορισμός με πάνω από 1.000.000 επισκέπτες ετησίως. Λάμπρο! Έλα ρε Γιάννη! Τι έγινε! Έφερα τον Αναστάση! Φέραμε φαΐ, φιλέ! Τι φέρατε! Θα ανοίξεις φίκι για σούσι! Τίποτα Λαμπρούκο, καταστροφή ρε φίλε. Τι είναι αυτά τα αστεία ρε Γιάννη κάθε φορά. Εντάξει, δεν πιάσαμε ένα ψαράκι σε Λαμπρού, πιάσαμε ένα τέτοιο. Καλά, τέτοιο δεν είναι. Πώς ήταν. Όχι, τόσο... λίγο ακόμα να τα ανοίξουμε. Άντε μέχρι εκεί. Όχι, μην κάνουμε τσικουνιές, τώρα το πάμε πιο πέρα εδώ. Α, ήτανε τόσο. Και αν το δεις από μια άλλη οπτική γωνία. Κοίταξε, μπορεί να ήταν και ένα μαγιάτικο. Ένα μαγιάτικο. Το σηκώσαμε. Το σηκώσαμε. Μα γιατί. Έχουμε γαρνιτούρα με αυτά εδώ πέρα, τα πλώσουμε. Πού είναι ο ψάρι. Κάτσε. Θα το καθαρίσει ο Κώστας. Και καθαρισμένο κιόλα. Αγόρι μου. Θα σου κάνω αφρό, έχουμε στον αφρό. Άντε, μην τα πάρω τα μαντένια, το ψήσω μόνο μου. Άντε, τελειώνε, πάμε. Τι κάνετε εκεί κάτω. Ερχόμαστε τώρα. Επιτέλου πιάσανε ψαρούκλα. Μαγιάτικο είναι 5 κιλά. Πραγματικά έχω σκεφτεί 2-3 ωραίε συνταγούλε να κάνω γιατί έχουμε και μπόλικο υλικό αυτή τη φορά. Η πρώτη είναι θα φτιάξουμε ένα πολύ ωραίο σεβίτσε. Τέλειο το μαγιάτικο για ομές Παρασκευές. Και επίσης θα φτιάξω και 2-3 σουβλάκια με το μαγιάτικο. Και το άλλο μισό, θα φιλετάρω τη μισή πλευρά. Το άλλο μισό θα το ψήσω στη σχάρα πατροπαράδοτα και ελληνικά. Τώρα θα κόψω κυβάκια. Θα φτιάξω σουβλάκι με μαγιάτικο. Λοιπόν, θα βάλουμε και το ντοματίνι που θα δώσει ωραία έτσι ζουμεράδα στο ψάρι. Δεν το ψήσω πάρα πολύ. Πω, με τέτοιο ψάρι δεν μπορώ να μην κάνω σεβίτσε. Σεβίτσε είναι μια πάρα πολύ pop και είναι συνταγή σε όλα τα σουσιμπάρ υπάρχει. Και στην ουσία είναι μια συνταγή που προέρχεται από τη Λατινική Αμερική. Ομό ψάρι, κομμένο κυρίως σε μικρομεσαίους κύβους, μαριναρισμένο σε χυμό πολλά και μετά από εκεί πέρα χτίζεις με τσίλι, με διάφορες γεύσεις όπως mango, passion fruit που θα βάλω και εγώ σήμερα. Αναστάση Γιάννη, ελάτε λίγο να δείτε τι έχω φτιάξει τώρα εδώ. Με ζεδάκι. Τον καλεσμένο πρώτα, ρε Γιάννη. Τι έχει πάθει τελευταία. Γιάννη, τον καλεσμένο. Έλα. Ανάσταση, βάλε. Προσοχή. Προσοχή γιατί καίει. Γεια μας. Σ' αγαπώ, Λαμπρό. Να δούμε.
Κάτι λέγατε. Μη σε καρφώσω. Εξαιρετικό. Αυτό είναι όλο το ψάρι. Λαμπρούκο μου γλυκέ. Τελικά δεν έβγαλε πολύ κρέας. Αυτό είναι το 5%. Τι βαθμό του βάζεις? Δεκαράκι δεν πας καλά. Ναι, 10. Εγώ με τόνο. Άνετα. Εξεχωρίζω. Περπάτα. 10 μαγιάτικο πρέπει να ήταν, ρε Γιάννη. Όχι με τόνο. Εγώ θα τα λέω αυτά τα αστεία. Αυτός είναι ο ηθοποιός, εγώ θα τα λέω. Μάγκο και ψάρι μαζί με lime. Τρομερός συνδυασμός. Και εδώ βλέπουμε το μισό μαγιάτικο, γιατί το άλλο μισό έχει ήδη πάει στο στομάχι μας από τα σουβλάκια, όπως και το σεβίτσα που έχω φτιάξει, που δεν το έχουν δει ακόμα Αναστάσεις και Γιάννη, θα το δούμε σε λίγο. Τώρα το άλλο μισό θα το ψήσω από την πλευρά που είναι τα κόκαλα, στην ψησταριά που έχω βάλει και εδώ τα ροκανίδια από το βαρέλι του ουισκιού, και σε χαμηλή θερμοκρασία θα το αφήσω να καπνιστεί και παράλληλα να σιγοψηθεί, και συνέχεια θα το γυρίσω την άλλη πλευρά να ψήσω και την πέτσα. Εσένα, Τάσο Αναστάση, πού σε γνώρισαν πρώτη φορά? Ξέρω εγώ, νομίζω το κλειδί ήταν η πρώτη συμμετοχή. Σε σύριαλ εννοείς? Ναι. Η πρώτη τηλεοπτική. Την ταινία του Τσίου πότε έγινε? Το Τσίου έγινε το 2005. Έπως. Έπως. Έπως και... Μεγαλώνει γενιές και γενιές. Φίλε, δεν φαντάζεσαι όμως. Είναι φοβερό αυτό, δηλαδή, όντως. Εγώ την ταινία την είδα πριν από 2-3 χρόνια. Βρεθήκαμε, το έμαθα και την είδα, ρε παιδί. Και όντως είναι έπος. Σοβαρός άνθρωπος είδες στο Τσίου τώρα στα γεράματα. Ναι, ρε φίλε. Τώρα στα γεράματα, κατάλαβες. Λοιπόν, εντάξει, πραγματικά ήταν μια ταινία που έγινε χωρίς λεφτά, όχι no budget, κάτω από το no budget. Βάλατε από την τσέπη σας δηλαδή? Τι βάλαμε από την τσέπη και πήραμε από την τσέπη μας μετά. Αυτά που δεν πήραμε. Εγώ πήρα δηλαδή 50 ευρώ πληρώθηκα από την ταινία. 50 ευρώ είναι μια χαρά, φίλε. Παίχτηκε στην ΕΡΤ, αλλιώς θα είχα πάρει ούτε τα. Από επαναλήψεις εννοείς? Ναι, επειδή παίχτηκε σε ένα κρατικό κανάλι. Και πήγα κάποια στιγμή στο Διόντισο και μου κρατήσει 50 ευρώ. Είναι τα μόνα λεφτά που έχω πάρει. Αυτή η ταινία νομίζω ότι είναι σταθμός για πάρα πολύ κόσμο. Εντάξει. Κοίταξε, είναι φοβερό, γιατί κάποια στιγμή λέω, αν είχαμε λεφτά, τι θα γινότανε. Αλλά αν είχαμε λεφτά, μπορεί να μην γινότανε. Μπορεί να μην γινότανε. Έτσι είπε κάποιο σοφό κάποια στιγμή, ότι παιδιά, αν είχατε λεφτά, δεν θα ήταν. Κάποια πράγματα θέλουν. Την καλτεδιά του. Την καλτήλα του. Ναι, και την κατάλληλη στιγμή. Σωστό. Όπως α πούμε, όταν εγώ έκανα το Οξυγόνο, τον Ρέπα Παθανασίου, που είναι αρκετά σκληρή ταινία. Έλεγα. Ξέρεις, έχουμε αυτό το μαζοχισμό εμείς στο ποιοί που λέμε ότι αν την ξανά έκανε τη σκηνή θα την έκανε καλύτερα τώρα. Ναι, ξέρεις, ναι, είναι ναι. Αυτό που σε πιάνει. Ναι. Και λέω ότι όχι, δεν θα έκανε καλύτερα σκηνές. Ναι. Γιατί ηλικιακά και από θέμα πηξίματος του εγκεφάλου ήμουνα στο κατάλληλο φεγγάρι. Συμφωνώ. Θεωρώ ότι όλα τα πράγματα στη ζωή έχουν timing. Συμφωνώ πολύ. Κωμωδία, δράμα, τι προτιμάς? Ρε Γιάννη, μ' αρέσει η κωμωδία. Δηλαδή... πάει η κωμωδία. Μ' αρέσει και τώρα, δηλαδή ιδίως τηλεοπτικά, να ξυπνάω το πρωί και να πηγαίνω 9 ώρα και 10 και να κάνω τα κλάματα και τον οδυρμό και γιατί με άφησε η γυναίκα μου και χώρισα και αυτό και δεν μπορώ, ρε. Σαν χαρακτήρας όμως. Με την γρηγοράδα αυτή που γίνεται. Σαν χαρακτήρας, είσαι αρκετά, σε εισαγωγικά, σοβαρό άτομο, σαν χαρακτήρας, δηλαδή στην κουβέντα συζήτηση. Ναι. Έχεις αυτό το... Έχεις ύφος ικαρία στη φάση. Okay. Χαλαρά. Ξέρεις, ναι. Είσαι πολύ χαλαρός. Βγάζω κάτι τέτοιο. Είμαι αγχώδης άνθρωπος. Ναι. Πολύ άγχος. Υποφέρω από το. Σοβαρά μιλάς. Και στρες και άγχος. Εμένα και... μου δείχνεις άνθρωπο ο οποίος δεν θα χαλαστεί με τίποτα, δεν τον αγχώνει τίποτα. Ευτυχώς. Δηλαδή δεν είμαι τοξικός, δεν θα σου το φορτώσω σένα. Εγώ το τραβάω. Το κουβαλάς όμως βαριά μέσα σου. Είναι σύντροφός μου. Ευτυχώς που ανέχεται και είναι ψυχολόγος. Ναι, έτσι κι αλλιώς. Είναι ψυχολόγος, ναι. Φαντάζομαι ότι σε 5-6 ψυχολόγους για να πει αυτά που περνάει μεσένα. Από συμπιεστή, ναι, κάνει έργο. Ήρωας, Φωτοστέφανος. Πιστεύεις ότι λειτουργεί ψυχολογία? Ότι ένας ψυχολόγος ότι μπορεί να αλλάξει πολλά πράγματα σε έναν άνθρωπο? Ναι, φίλε, ναι. Και πρέπει όλοι να κάνουμε δουλειά με τον εαυτό μας. Εγώ έχω πει, ιδίως και οι καλλιτέχνες, θα έπρεπε να υπάρχει υποχρεωτικό μάθημα σε κάθε δραματική σχολή. Να περνάς ένα, ξέρεις, κάποιες συνεδριούλες, ναι. Για το ναρκισισμό μας, για το εγώ μας. Τι, επειδή είμαστε οι καλύτεροι που υπάρχουν. Ναι, μωρέ, γι' αυτό και πιο όμορφοι. Έτσι, πώς θα αντέξω ότι είμαι ο καλύτερος ηθοποιός και ο πιο όμορφος και εγώ το κάνω πάντα καλύτερα. Από δηλαδή, έχουμε θέματα με τον αυτό. Από την άλλη, όμως, δεν υιοθετείς το αμερικάνικο το πρότυπο που λένε ότι όταν βγαίνεις έξω, ρε παιδί μου, πρέπει να είσαι, ας πούμε,
και εγώ με τις άποψες ότι όταν βγαίνεις στη σκηνή στο θέατρο, ό,τι ρόλο και να κάνεις, πρέπει να βγαίνεις και να νιώθεις ότι είσαι βασιλιάς. Αν φεύγεις από το θέατρο και το κουβαλάς μέχρι το σπίτι, ας πούμε, μπαίνεις στο ταξί και είσαι στο ταξιτζί και μιλάς και τέτοια, είναι διαφορετικό θέμα. Εντάξει, μια βίδα την έχουμε. Η ηθοποιή. Δεν είναι λογικό να σηκώνεσαι από τον καναπέ σου και να πηγαίνεις να ντύνεσαι γυναίκα Ποσειδώνας, Αγαμέμνονας και. Πλάκα, κάτι δεν, δεν είμαστε καλά. Έτσι, ναι, εντάξει, ακριβώς. Από εκεί ξεκινάμε λοιπόν. Όχι, ξεκινάμε ότι δεν είμαστε καλά. Ωραία. Όλο αυτό είναι, βέβαια, είναι και ένα άλαθο. Ναι, έχουν γραφτεί βιβλία και βιβλία τώρα. Ζούμε ζωές που δεν θα ζούσαμε. Μπορεί να βγάζουμε και χούλια για αποθυμένα μέσα από τους ρόλους. Οκ. Okay. Είναι απίστευτη βιβλιογραφία τώρα σε αυτό που θέλω να πω. Ας το καταλήξουμε στη βίδα. Ναι, όχι, όχι. Ναι. Ωραία. Πολλοί έχουμε πολλές βίδες. Κάποιοι άλλοι έχουν ξεπεράσει βίδες. Μπράβο. Είμαστε μια χαρά. Ωραία. Το θέμα λοιπόν είναι να γινόμαστε με έναν τρόπο καλύτεροι άνθρωποι. Εγώ έτσι πιστεύω. Που το αγωνίζομαι και παλεύω κι εγώ έτσι, γιατί και εγώ έχω τον αρκισμό μου και τη ματαιοδοξία. Βέβαια με τα χρόνια φεύγει λίγο αυτό. Δηλαδή ανάβριο. Ευαίσθητος είσαι καθόλου. Τι λέει, κλαίω με ταινία. Μπορώ να δω ταινία και που χάνει το σκυλάκι του πρωταγωνιστή και να κλάψω. Ναι, ναι. Και είναι ωραίο να. Μ' αρέσει που κλαίω. Είναι άνθρωποι που δεν μπορούν να κλάψουν και υποφέρουν. Ξέρεις από πότε και μετά το έπαθα πάρα πολύ έντονα. Το παιδί. Με το παιδί. Με το παιδί. Ρε φίλε, με το παιδί. Πριν ήμουνα okay. Από τη στιγμή που έγινε. Ήρθε στον κόσμο η Εύα και ναι. Μετά. Εντάξει, δεν ξέρω. Εννοείται. Ειδικά άμα έχει να κάνει με παιδάκια και τέτοια, δεν ξέρω. Νιώθω ένα πνίξιμο. Ωραία. Εγώ παραμοσχάρι που δεν έχω ακόμα παιδάκι. Έτσι. Μπορεί να δω μια σειρά, το Afterlife που μας άρεσε και στους δύο. Ναι, ναι. Και πήγα να κοιμηθώ και βάλω τα κλάματα μόνο που σκέφτηκα ότι μπορεί κάποια στιγμή ο σύντροφός μου να πάθαινε κάτι. Ναι. Μπήκα σε ένα ξέρεις και λέω δεν, μετά τι αξία έχει. Όχι, δεν έχει καμία. Όσο για το παιδί, δεν ξέρω. Μπορεί και να υιοθετήσω. Θα μ' άρεσε η ιδέα, αλλά είναι δύσκολα τα πράγματα στην Ελλάδα. Έχει πολύ γραφειοκρατία η υιοθέτηση. Έχει ακόμα. Έχει ακόμα. Έχω δηλαδή ένα φίλο που την παλεύει ένα-δύο χρόνια και τώρα πάνε λίγο να αλλάξουν τις νομοθεσίες. Είναι μεγάλη μαγιά αυτό. Αλλά το είχα πει και η Αθανασία. Είναι μεγάλη μαγιά αυτό. Και χωρίς να προσπαθήσουν να κάνουν. Υπάρχει μια ψυχή αυτή τη στιγμή που θέλει στήριξη και βοήθεια. Είναι. Γιατί να δημιουργήσω μια καινούρια. Μπορώ να στηρίξω μια ζωή, δηλαδή. Ναι, έκανε ο αδερφός μου ένα παιδάκι. Εντάξει, θα ταξιδέψει στην ονειότητα το επίθετο του πατέρα μου. Λέει πόση ματαιοδοξία. Ωραία, και τι να βγάλουμε άλλο ένα κολοβό πλανήτη, δεν αντέχει. Έτσι κι αλλιώς. Δεύτερο, σαν και σένα, δεν αντέχει ο πατέρα. Είσαι σαν τους κομίτες. Ναι, περνάς κάθε χίλια χρόνια. Καταλάβεις. Να σου πω, πρέπει να τσιμπήσουμε κάτι. Γιατί ωραία, μέσα. Περνάει στον ήχο. Μ' αρέσει. Να δούμε πότε έρχεται ο Λάμπρος. Λαμπρούκος. Τι φτιάξει πάλι, λοιπόν. Λαμπρούκο μου. Μαγιάτικο. Χωρίς σεβίτσα δεν γίνεται. Τι είναι αυτό ρε φίλε. Σεβίτσα, λοιπόν έχω βάλει μέσα μάγκο, passion fruit, τσίλι, αβοκάντο. Όλα τα ελληνικά φρούτα. Passion fruit, τσιλιά, από τσιλιά το τσίλι. Όπως στο χωριό τα παλιά τα χρόνια. Πλάκα κάνεις ενέργεια. Ωραία, τέλεια. Να σου πω, λοιπόν. Ωραία, αυτό τώρα είναι άψητο. Αυτό τώρα είναι μαριναρισμένο σε χυμό από lime. Μόνο. Στην ουσία έχει ψηθεί, ναι. Πάρε ένα κομματάκι μόνο το ψάρι να δεις. Για να καταλάβεις τώρα, δοκιμάστε και δύο για να δείτε. Ωραία. Ο συνδυασμός όλος, μπράβο, αυτό. Εγώ θα πάρω και ένα. Είναι φοβερό. Εσύ, όντως είναι φοβερό. Νομίζω ότι είναι μαγειρεμένο. Πότε πρόλαβε και ψήθηκε. Να σου πω κάτι. Ο Αναστάσης έκανε το καλύτερο. Το παπαριά. Το ζουμάκι, μπράβο. Και βάλε και μπόλικο από πάνω τώρα. Να το κάνω κι εγώ. Παίρνουμε το ψωμάκι, το βάζουμε κάτω. Παίρνουμε το κουταλάκι. Βάλε μπόλικο πέρα. Μπράβο, έτσι. Βάζουμε εδώ. Έχουμε καλό σερβίτσιο για να πάμε το σερβίτσιο. Οκ. Λοιπόν, βάζω εδώ. Το χτυπάω να χτιστεί καλά. Όχι, δεν χρειάζεται να χτίσει. Θέλω να μπετώσει. Καλά, δεν σπαρταρά, είμαι το χτυπάω. Και παίρνω αυτό. Εδώ, τα μισά πέσαν κάτω. Τι είναι αυτό. Το ζουμί είναι το πιο ωραίο. Γιατί μου μυρίζει εμένα. Τι. Whisky. Α, είσαι και γευσιγνώστης. Το ψωμί, σοβαρά τώρα. Το ψωμί το κάπνισα στην γκριλιέρα. Περίμενε τώρα, δηλαδή το whisky είναι από ότι αφήνει το. Πώς το κάνεις με το whisky. Μέσα στην πισταριά έχω βάλει ένα καπνιστήρι. Ναι. Στο οποίο μέσα βάζω ξύλα από βαρέλι ουισκιού που το έχουν κόψει σε πολύ μικρές φλίδες. Και αυτό έχει μυρωδιά. Από ουίσκι και έτσι είναι και το ψάρι τώρα που θα φέρω στη συνέχεια. Πλάκα κάνεις. Εντάξει, εγώ τώρα το κάνω λίγο Greek style, δηλαδή παίρνουμε το πιρούνι κανονικά. Ακριβώς. Εδώ. Αναστάσει να σου πω κάτι. Πάρε μια μεγάλη κουταλιά με το κουτάλι. Οκ, okay, οκ. Okay. Ψαροφάγος ή κρεατοφάγος. Προσπαθώ όσο περνάνε τα χρόνια να τρώω λίγο κρέας. Σας αφήνω μισό λεπτό, πάω να φέρω και το ψάρι. Ναι, ναι, πήγαινε, σε κρατάμε. Ναι. Να σου πω κάτι, άμα φάμε όλο το σερβίτσι, πώς το λένε αυτό, δεν θα φάμε το ψάρι μετά. Αν το πιλανώσουμε. Και αυτό είναι ψάρι. Θες να πάμε ένα στοιχηματάκι. Ωραίο. Θα το φας. Όχι, θα πάω στο σίγμα πρώτα και θα. Είναι μεγάλο το ψάρι. Δεν πάω στο σίγμα. Έχουμε κάνει τόσες εκπομπές. Δεν το πάω όμως. Έρχεται. Πω, κάντε. Βλέπω το τσιμπήσατε όλο, ε. Παιδιά, να σου πω κάτι. Εντάξει, Γιάννη. Τελικά δεν ξέρω αν θα το πάω το στοίχημα, φίλε. Και να σου πω κάτι, Γιάννη.
μισό ψάρι στη ζυσταριά δεν έχω ξαναμαγειρέψει. Εμείς ολόκληρο το φέραμε. Ναι, ναι. Το έκανες εσύ, δεν ξέρω. Τι το έκανα, σεβίτσα που το χτυπήσατε όλο το φάγατε. Το άλλο το μισό κομμάτι και το άλλο μισό, το ένα τέταρτο δηλαδή, τα τρία σουβλάκια που φάγαμε. Άρα έχουμε φάει αρκετό. Πρέπει να συγκινήθηκα, αλήθεια. Όχι, τώρα θα συγκινηθεί για να δει πόσο λουκούμι είχε έρθει το κάτω. Τα κλάματα. Αργά και βασανιστικά. Πω, πω, αν ήμουν αγάτα τώρα. Εντάξει, κοίτα. Εντάξει, έχει λιώσει τώρα. Okay. Αυτό... αυτό σου επιτρέπουμε να το φάει, Λάμπρο. Εμείς θα φάμε αυτό. Να σου πω κάτι. Ξέρεις γιατί σε πάω, ρε Γιάννη. Γιατί, γιατί είσαι τόσο κυμπάρι. Είσαι τόσο large. Να προσέξεις τα κόκαλα. Λοιπόν, ωραία. Και εδώ τώρα θα γίνει αυτό που σου λέω. Έτσι. Κοίτα, θα αρχίσει εδώ, σταδιακά. Εδώ κοίτα. Βγάζω τα κοκαλάκια από εδώ. Γιατί αυτά πάνε χαμένα. Δεν πάνε χαμένα. Δεν θα πάνε χαμένα. Φίλε. Τίποτα δεν πετάνε. Έτσι, μπράβο. Δώσε μου και το πυρούνι να σφυρίσω. Τι είσαι ο Χάιλάντερ. Εκτός αν βοηθήσει ο Λαμπρούκο. Σφυρίλα το μαχαίρι. Ωραία. Ιαπωνέζικο. Κοίταξε, εγώ έπαιζα και στο μάλιστα σεφ στη σειρά του Μέγκα. Έκανα. Ήμουνα όχι ο σεφ, ο άλλο πώ λέγεται, ρε Λάμπρο. Εγώ έκανα για τα ψάρια. Το παιδί για όλες δουλειές. Το παιδί που φιλετάρει. Όχι, ρε παιδί, πώς λέγεται. Ο σουσέφ είναι για τα. Όχι, ο σουσέφ είναι κάτω από το σεφ. Μπράβο. Ωραία, εγώ έκανα τον τύπο. Ακόμα πιο κάτω. Τον τύπο που ήμουν στα ψαρικά έκανα. Μια και έκανε στα ψαρικά τώρα και δεν ξέρω. Ναι. Κομματάρα. Μπράβο, να πω. Μια φορά και εμένα ρίξα μια εκπομπή θα μου πάρει το καλό κομμάτι. Να σου πω κάτι. Το ήξερε. Χεράκι, δεν είπε. Σου πάρει το πυρούνι. Δεν πειράζει. Το επιστρέφω. Είμαστε στη φύση. Το λέει η εκπομπή, το λέει και το περιβάλλον μα. Λίγο λεμονάκι να βάλω. Μια αγαπή. Αυτό ρε φίλε, εντάξει, τρώγεται και με πυρούνι. Αν είναι το ψάρι και έχει πολλά κόμματα. Πάμε και εμένα λίγο λεμονάκι, γιατί έχω φάει τα 2-200 τουλάχιστον χωρίς λεμόνι. Τα υπόλοιπα 2 κιλά να τα φάμε λεμόνι. Το μαγιάτικο είναι και από τα ψάρια τα οποία ενδείκνεται για να το κάνεις σε όμορφες Παρασκευές και τέτοια. Όλοι σα σου συμπάρει είναι. Και είναι και ακριβό ψάρι γενικά. Όπως και τόνι, α πούμε. Τον οειδή κυρίως. Κοίτα, βλέπεις μεγάλο ψάρι. Νομίζω ότι όλες οι εκπομπές είναι έτσι. Είσαι από τους τυχερούς καλεσμένους που βγάλαμε τόσο μεγάλο ψάρι. Αναστάση, είσαι από τους τυχερούς καλεσμένους. Ναι. Αλήθεια τώρα. Ναι. Ναι. Από τα μεγαλύτερα ψάρια που έχουν πιάσει. Ναι. Και ξέρεις τώρα, όσο πιο μεγάλο είναι το ψάρι και πιο καλό, τόσο πιο πολλές ιδέες μου έρχονται να φτιάξω περισσότερες συνταγές. Αυτό τώρα. Εγώ μ' αρέσει αυτό ισχύει. Ναι, γιατί άμα μου φέρουν ένα μικρό ψαράκι, δεν το κάνω. Εγώ αυτό θέλω. Εγώ θέλω προκλήσεις. Εγώ θα το φέρω να σπάρω και να τον κάνει συναγρίδα. Μπορεί, δεν μπορεί. Με να σπάρω δύο τριγόνια θα κάνω. Λοιπόν, Γιάννη, ευχαριστώ πολύ. Απολαύστε φαγητό σας. Ευχαριστούμε, Λαμπρούκο μου. Να πάρω το πυρούνι τώρα γιατί είναι. Κάνω. Όχι, αυτό τρώγεται με πυρούνι, ρε παιδί μου. Λέω για τα ψάρια και πούμε πολλά κόκαλα. Αυτό δεν έχει τρελά κόκαλα. Αναστάση, ήθελα να σα ρωτήσω κάτι. Ποια είναι η άποψή σου για μένα? Όταν με γνώρισες, ρε παιδί μου, γνωριστήκαμε στο στήσιμο, σωστά. Στο οποίο όλα στη θέση μου, ήρθες για ένα guest κάποιων επεισοδίων και με μπαστακώθηκες για 940 επεισόδια. 15 επεισόδια, κάτι. Για 15 επεισόδια και μείνεις για 940. Και το έχεις πει από τότε. Εγώ. Λες Κολοβέ, θα μείνεις. Όταν τα 15 γίνανε 30, μου λες Κολοβέ, θα μην κάνει και σπίτι. Άμα βλέπω κάτι καλό, γιατί να μην το πω. Είναι δυνατό, γιατί να σε αφήσουμε να φύγεις. Για πες, ποια είναι η άποψή σου για μένα? Όλα τα πεις τώρα, εδώ πέρα δεν είναι ότι. Ξέρεις τι μ' αρέσει, ρε Τζον, σε σένα, ότι θέλεις ο χρόνος σου και το χώρο σου για να δείξεις κάποια. Δεν είσαι αυτό το επιφανειακό. Δηλαδή, μ' αρέσει ότι η ψυχή σου πραγματικά είσαι γενναιόδωρος, αλλά θέλεις και το χρόνο σου. Είσαι δύσκολος, είσαι κλειστός στην αρχή, φαινομενικά. Έτσι. Έχω άμυνες αρκετές. Έχεις άμυνες αρκετές. Μπράβο. Και δυσκολεύομαι, δηλαδή δυσκολεύτηκα να σιγά, αλλά είπα αυτό μου αρέσει και μεγαλώνοντας νομίζω ότι έτσι πρέπει να είναι. Τα γρήγορα φεύγουν και γρήγορα. Όσο πιο πολύ χτίζει, σιγά σιγά. Έχουμε βάλει 5 πετραδάκια. Του χρόνου μπορεί να κάνουμε και άλλη μια συνεργασία, αλλά και σαν φίλοι. Ας τη δουλειά. Πες γιατί εγώ αύριο είμαι και τρελός. Μπορώ να τα παρατήσω όλα και να φύγω. Να, και να πάω σε ένα μοργό που μου αρέσει και να μου ανοίξω ένα μαγαζί και να πουλάω πέτρες τη θάλασσα. Είναι χαρά. Ναι, άνετα. Και είναι και η Αθανασία τη τρελή. Είμαστε και οι δύο τρελοί. Δηλαδή το έχουμε φιλοσοφήσει και εγώ αύριο. Δεν έχω και αποθυμένα. Αλήθεια, Γιάννη. Νομίζω ότι είμαι αρκετά χορτάτο. Έκανα πράγματα που θέλω να κάνω. Έκανα μία ταινία. Πήγα στην Επίδαυρο. Έκανα παιδικό. Έκανα περέτα. Έκανα βραδινό. Αύριο, αν τα παρατήσω, δεν έχω αποθυμένα. Μάλιστα. Αυτό είναι πολύ καλό. Εντάξει. Αυτό. Μέχρι εκεί, ξέρεις. Και να είμαι καλά και να γίνομαι και καλύτερος άνθρωπος και να περνάω ωραία στιγμές, γιατί όλα είναι στιγμές. Εγώ θέλω να πω ότι σε κάλεσα στην εκπομπή γιατί είσαι από τους ανθρώπους που εκτιμώ. Ξέρω ότι με γουστάρεις και σε γουστάρω. Πολύ. Γι' αυτό και επαναρθείς, γιατί ήξερα ότι θα περάσουμε πάρα πολύ καλά. Δεν ήξερα ότι θα πιάσω μαγιάτικο τόσο μεγάλο, αλλά αυτό ήταν το τελευταίο πράγμα που με ένοιαζε. Όλη η διαδικασία και όλο το ταξίδι, εγώ ήθελα να το ζήσω πάρα πολύ μαζί σου. Το να περάσουμε κεφάτα μια μέρα. Και με τη Μάη. Χαίρομαι πάρα πολύ που ήρθες να εκπομπήσεις. Ευχαριστώ.
Έλα, γιατί με συγκινούμε και εύκολα. Δεν κλέψω, έλα. Άλλο ένα στην υγεία μας. Έλα. Σε ευχαριστώ για όλα. Καλή συνέχεια. Ρε, δεν φεύγω από εδώ, τι δεν καταλαβαίνετε! Ρε, Αναστασία, να φύγουμε, σε παρακαλώ πάρα πολύ! Δεν το κουνάω, Πέπα, ε! Αν δεν πιάσω μαγιάτικο! Ο Κώστας παρεύει τόσα χρόνια, ξένα ψαρευσή, δεν ξέρει να το πιάσει ποτέ! Ρε, δεν με νοιάζει τι κάνει ο Κώστας! Εγώ θα πιάσω και μπριλιάτικο, τέλος! Πάμε, ρε, Αναστασία. Πάμε να φύγουμε! Τα λέμε τον άλλο Απρίλιο! Άντε γεια! Άντε γεια! Με απειλείς τα τσακίδια, ρε! Θα κάνω δικιά μου εκπομπή! Ναι, λιμεναρχείο εκεί. Ναι, γεια σας. Είμαι ο Τσιμιτσέλης ο Γιάννης. Ηθοποιός. Α, δεν με ξέρετε. Ναι, δεν έχει σημασία. Θα ήθελα μια βοήθεια. Σε μια σημαδούρα κόκκινη έξω από τη Ζάκυνθο, κάπου μεσοπέλαγα, υπάρχει ένας άνθρωπος. Θα ήθελα να πάτε να το μαζέψετε. Σας παρακαλώ πάρα πολύ, δηλαδή. Ναι, θα το γνωρίσετε. Είναι, πώς ήταν ο Τόμ Χάνκς στο ναυαγό μετά από 8 μήνες, βέβαια. Ναι, έχει μουσια, έχει μαλλιά, έχει. Ναι. Ωραία, ευχαριστώ πάρα πολύ. Χίλια ευχαριστώ, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ναι, γεια σας. Τσιμιτσέλης, παίζα και τηλεόραση που παίζω. Γεια σας, γεια σας, γεια σας. Το πήρα. Μπράβο, μπράβο. Μπράβο, Κώστα, μπράβο. Μπράβο. Μπράβο.